Πέρασαν κιόλας 7 χρόνια από την φωνική έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί. 13 παλικάρια έσβησαν από την μεγάλη έκρηξη των κυβωτίων που συγκλώνησε το Παγκύπριο. Σήμερα τελέστηκαν τα μνημόσυνα των αντιπλοίαρχου Ανδρέα Ιωαννίδη, πλοιάρχου Λάμπρου Λάμπρου, ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, επικελευστή Μιχάλη Ρακλέους, κελευστή Αντώνη Χαραλάμπους, λοχεία Σπύρου Τάντη, λοχεία Βασίλη Κρόκου, λοχεία Γιώργου Γιακουμή, λοχεία Παναγιώτη Θεοφίλου, λοχεία Αδάμου Αδάμου, τον Μίλτου και Χρήστου Χριστοφόρου και του υπαστηνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου. Στη Λεμεσό, όπου τελέστηκε το μνημόσυνο του αρχιπλοίαρχου Ανδρέα Ιωαννίδη και του ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθου, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Σάβα Αγγελίδη, το κλίμα ήταν βαρύ. Τη θυσία των δύο, τον Μαύρο Ιούλιο του 2011, εξήρε στον επιμνημόσυνο της Λόγο η Δήμαρχος Ακανθούς. Πιστή στις επιταγές που η συνείδηση επέβαλε από το χρέος μη κινούντες, αλλά από αγάπη και ευθύνη ορμόμενη. Με τις οδηγίες σου, είτε ήρθαν έγκαιρα είτε όχι, και ρίχτηκες πρώτα στη μάχη μαζί με τον Κλεάνθη και τους υπόλοιπους λεβέντες. Το θηρίο που ήξερες ότι ήταν τόσο επικίνδυνο, βρυχόταν. Του μνημοσύνου ακολούθησε στους τάφους των Ηρών, στο κημητήριο Σφαλαγγιώτισσας, αφή της Φλόγας, που έφεραν έφεδροι καταδρομής από το χώρο της τραγωδίας Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων. Βαρύς ο πόνος και σπαρακτική απουσία για όλους τους συγγενείς και φίλους. Μαυροντημένες φιγούρες και ανέκφραστα βουρκωμένα βλέμματα. Η τεράστια καταστροφή που έπληξε την Κύπρο άφησε πίσω της, εκτός από τους 13 νεκρούς, 62 τραυματίες, μια κατεστραμμένη ναυτική βάση της Εθνικής Φρουράς και επιπλέον προκάλεσε ζημιές εκατομμυρίων στο μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό. Την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Ιουλίου, θα τελεστεί τρισάγιο στο εκκλησάκι που ανεγέρθη στο χώρο της έκρηξης στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.